μέχρι και το χτύπημα των καμπανών από τις εκκλησίες θέλουν να περιορίσουν ή και να εξαλείψουν ίσως την Πολωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενορία Μπίτομ στη Σιλεσία στη Νότια Πολωνία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μετά από ανώνυμες καταγγελίες για υπερβολικό θόρυβο, πάρθηκαν διοικητικά μέτρα τα οποία ισχύουν από τις 15 Ιουλίου. Η σχετική απόφαση επισημαίνει πως τα επίπεδα θορύβου ξεπέρασαν το επιτρεπόμενο όριο των 55 δεσιμπέλ, προκαλώντας ανώνυμες καταγγελίες. Το θέμα της μείωσης της έντασης των κουδουνιών είναι προκλητικό, αλλά θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε αν και δεν είναι απλό, δήλωσε ο πατέρας Χένρι Κόλες κατά τη διάρκεια της πρόσφατης λειτουργίας. Σημείωσε ότι ενώ μόνο 2 άτομα υπέβαλαν καταγγελίες, η ενορία διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να καλέσει τους πιστούς, καθώς οι καμπάνες εξυπηρετούν παραδοσιακά αυτόν τον σκοπό. Η απόφαση αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία και απογοήτευση στην κοινότητα. Ένας κάτοικος της περιοχής εξέφρασε την απογοήτευσή του με ανάρτηση που έκανε στο Facebook, η οποία έγραφε τα εξής: «Είμαι σοκαρισμένος. Μία τόσο παράλογη διοικητική απόφαση. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, ειδικά από τη στιγμή που οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπούν από το 1917 και τώρα η χρήση τους απαγορεύεται ξαφνικά». Ο πατέρας Όλες ανέφερε το συντονισμό με έναν ιερέα από τον Γκλίβιτσε που αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα και μάλιστα ήδη έχει αντιμετωπίσει ποινές για μη συμμόρφωση.